Γεια χαρά! Τι κάνετε, πώς είστε? Έχουμε επεισοδιάκι αυτή την εβδομάδα με τους Hitmen Level 10, με τους αδίστακτους να κοντράρονται με ελληνική κλάν, με ατάξεις το πώς να στα next να κάνετε 3 stars, αλλά είναι 3 episodes διαφορετικά. Ξεκινάμε τώρα λίγο με το πρώτο, λίγο να ετοιμάσω το στρατό μου για ατάκ. Μισό λεπτό. Ναι, και 6 και 2 και 3 και 2. Α, κάνουμε και μερικά donates. Πάρα πολύ δυνατή εβδομάδα. Έτσι, το Clash of Clans επιτέλους είχε λίγο το κάτι διαφορετικό. Ένα level up. Α, είχαμε level up και στους αδίστακτους. Το ξέχασα, ναι, level 9. Σωστά. Yeah, babies. Μπράβο. Εντάξει, είναι από τις κακές στιγμές που μερικές φορές τυχαίνει να παίζεις με δικά σου άτομα. Δικά σου άτομα εννοώ Έλληνες. Όπως σκληρωθήκαμε αυτή τη φορά με τους Greek Knights. No hard feelings, παιδιά. Παιχνίδι είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Κάποιος χάνει, κάποιος κερδίζει. Κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει. Πάντα έτσι πηγαίνει. Όλοι έχουμε να μάθουμε κάτι από αυτό. Ο καθένας από την εμπειρία του, ανάλογα πώς το βλέπει το παιχνίδι. Και. Γιωργάκη, σε ένα πάρα πολύ ωραίο attack. Είναι σχεδόν στο δικό μου το στυλ, απλά έχει μια παραλλαγή. Η παραλλαγή είναι περισσότερο λίγο θα έλεγα στα spells. Η φιλοσοφία ναι μένει η ίδια με τα δύο τα λάβα συν ένα στο σισί, δηλαδή τρία. Και η παραλλαγή του πάει περισσότερο λίγο στα spells, διότι εγώ παίζω παραδείγματος χάρη με τρία rage, ένα freeze και τρία haste και δύο λιγότερα loons. Απλά η παραλλαγή του είναι ότι μπουστάρει περισσότερο το air και όχι τόσο πολύ το ground. Ένα βασικό κόλπο, το οποίο θα το δείτε και στο επόμενο μου βίντεο, στο οποίο δείχνω σε next και όχι μόνο σε word το πώς είναι η τακτική, είναι το πώς θα λειτουργήσει η queen με τις healer στο συγκεκριμένο combo και πότε θα πέσουν τα spells. Όσο περισσότερο το δοκιμάσετε αυτό σε next και σε practice, δηλαδή, τόσο πολύ θα καταλάβετε και τι γίνεται και για ποιο λόγο πρακτικά χρησιμοποιείται αυτό το συγκεκριμένο κόμπο και σε ποιες συγκεκριμένες βάσεις. Οι βάσεις στις οποίες χρησιμοποιείται αυτό και δεν χρησιμοποιείται παραδείγματος χάρη το Witch Attack είναι ότι είναι έτσι τοποθετημένα τα defenses, όπου με ένα spell μπορεί να ζήσει, με ένα rage δηλαδή, η queen με τις healer από πίσω και μπορεί να βγάλει off μία ολόκληρη πλευρά. Από τη στιγμή που μπορεί να συμβεί αυτό, δεν είναι κάτι το δύσκολο, γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε σε αντι-3-star βάση που είναι πραγματικά να υπολογίσεις αν θα πάνε 2 ή 3 loons ανάλογα και το πότε θα πέσουν τα haste με βάση το freeze που θα γίνει πάνω στα inferno. Αλλά απλά λίγη υπομονή, δεν είναι καθόλου δύσκολο, όπως βλέπετε, απλά περιμένει και απλά παρατηρεί να μην χάσει μόνο την queen του. Και βάζει, δεν έχει καν max ήρωες και αυτό είναι το ωραίο στο συγκεκριμένο κόμπο, ότι απλά θέλει υπομονή και όπως και αν από τη στιγμή που θα καθαρίσετε σε τέτοιου είδους κιόλας βάσεις τη μία την πλευρά και θα μπορέσετε περισσότερο να ελέγξετε τα loons σας, δηλαδή το πώς θα κινηθούν, μπαίνετε απλά ομοιόμορφα με όλα τα loons. Όχι με κάτι το wow να πεις ότι είναι πρακτικά δύσκολο, και το boost που έχει αυτό το πράγμα σε σχέση με τα προηγούμενα update είναι ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον Warden σε περίπτωση που πάνε να χάσουν τα loons από το Inferno, να τα σώσεις για μερικά δευτερόλεπτα και να τους δώσεις το χρόνο να σώσουν έστω με το τελευταίο hit κάποιο defense, τα οποία εάν δεν το βγάλει θα χάσει, που στην καλή περίπτωση αυτό είναι το Inferno. Βλέπετε, το Inferno θα έτρωγε αρκετά loons και ίσως αν όχι όλα, έτσι. Ο Warden απλά ήταν αυτό το ένα έξτρα spell εντός εισαγωγικών, να το πούμε. Αυτές οι βάσεις βγαίνουν πολύ πιο εύκολα με air παρά με witches. Έχει τύχει τη συγκεκριμένη βάση να την δοκιμάσουμε αρκετές φορές σε μερικά next, ακόμα και σε titan επίπεδο, και με witches δυστυχώς δεν βγήκε, είχε φτάσει σχεδόν μέχρι 60-70%, διότι δεν μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλό crown control στα inferno. Εάν έχουμε ένα single inferno, ok. Επίσης, αυτή η συγκεκριμένη βάση, την οποία θα τη δείξω και μελλοντικά, βγαίνει και με τα δύο τα combo. Και αυτό έχει να κάνει, για ποιο λόγο με τα δύο αυτά combo, διότι από τη στιγμή που η queen δεν έχει πολλά defenses να αντιμετωπίσει και κλασικά με τους healer
μπορεί να, όπως βλέπετε, να κρατηθεί ζωντανή και βγάλει off μία ολόκληρη πλευρά από defenses. Είναι πολύ πιο εύκολο για τις witches να μην, και τα skeletons περισσότερο, να μην χαθούν και να μην προσανατολιστούν, να το πω έτσι καλύτερα. Πάρα πολύ έξυπνο να, με μερικούς wall breaker να βοηθήσει την queen να μπει λίγο παραμέσα. Και ξεκινάμε προς τα μέσα το attack. Η queen τράβηξε πρώτη το X-Bow όπως βλέπετε, επομένως αρκετά από τα skeletons θα ζήσουν. Κακός χαμός εδώ στο κέντρο, και giant bomb και wizard και mortar να χτυπάνε. Ο Warden 15 level ακριβώς από πίσω θα σαπορτάρει την κατάλληλη στιγμή μέσα στα Inferno. Πρώτο freeze έχει πέσει. Δυστυχώς εδώ πέρα η Queen για κάποιο λόγο δεν ήθελε να ακουμπήσει το Inferno. Υπό άλλες συνθήκες, άλλες φορές το έπιανε σε τέτοιες αποστάσεις, έτσι. Αλλά μάλλον παίζει ρόλο η γωνία και η κλίση. Είναι τόσες πολλές οι witches που, εντάξει, ήταν καθαρά θέμα χρόνου, αφού έχουν φύγει όλα αυτά τα δύσκολα τα defenses, να ρίξουν τα Inferno. Από τη στιγμή που έχει φαγωθεί το 50%, είναι όλα μας τα troops στο core και ζει η Queen με healers από πίσω, στατιστικά η περίπτωση για να χάσουνε, για να χαθεί μάλλον το συγκεκριμένο attack είναι, τι να σου πω, απειροελάχιστη. Ό,τι και να γίνει θα φαγωθεί, διότι έχουν μείνει τόσα λίγα defenses που ακόμα και όλα τα troops να χαθούν, αφού έχει ζήσει η Queen, θα τα πάρει όλα solo. Το θέμα είναι απλά να μην μείνει από χρόνο, που ό,τι και να γίνει εδώ και που μείνανε δύο witches, απλά βοηθάνε λίγο περισσότερο το χρόνο. Δεν θα το φάτε στα 2,5 λεπτά, μπορεί να το φάτε στα τελευταία 4-5 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Βασική προϋπόθεση είναι να ζήσει η Queen, έτσι, και να πέσει σωστά το freeze. Όσο περισσότερο το φτάσετε αυτό σε practice και το εξασκήσετε, θα δείτε ότι η τύπου cross, όπως αν ανατρέξετε και σε πολύ παλαιότερα μου βίντεο, είναι ακριβώς το ίδιο. Εκείνο έβγαινε με go wipe τότε και με 4 ή 6 witches. Τώρα απλά, επειδή έχει γίνει έτσι το update, έχουμε αντικαταστήσει τις healers και πάλι κρατήσαμε τις witches. Ήταν το cross. Θυμηθείτε λίγο έτσι ίσως παλαιότερα μου βίντεο το πώς παίζαμε επίσης σε αυτή τη βάση. Η ίδια φιλοσοφία είναι και για μένα. Τη συγκεκριμένη είναι από τις αγαπημένες μου βάση. Όποτε και να την τύχω σε next, είναι τζάμπα cups. Είναι σωστή βάση, αρκεί να μην ξέρει κάποιος το κόλπο πώς να βγει. Καλή ώρα εδώ, όλη πάνω η πλευρά, επειδή έχει να κάνει με πολύ λίγα hits που μπορεί να βγάλει όλα τα defenses η Queen, και σιγά σιγά, χωρίς να χρειαστεί καν να πέσει καν από το μισό της, αυτό με βοηθάει πάρα πολύ να φτάσω εκεί που θέλω. Ο βασικός σκοπός είναι να φτάσω στο πουλάκι μας και να βγάλω off και ίσως και ένα Inferno, ίσως. Θεωρητικά, εγώ στο συγκεκριμένο attack προσπάθησα πραγματικά με ένα freeze να πιάσω και τα δύο τα Inferno. Ήθελα δηλαδή, τέλος πάντων, αλλά δεν τα κατάφερα. Εδώ παίζω λίγο με διαφορετική τακτική το τελευταίο διάστημα στα attack μου. Χρησιμοποιώ πάντα το Warden στο King. Επειδή οι περισσότερες βάσεις, οι αντι-2 star βάσεις μάλλον, γιατί όπως έχουμε πει υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, έχουν split το design. Την Queen με το core. Επομένως, για να σιγουρέψω ότι θα πέσει η Queen και να αφήσω και την δικιά μου την Queen να σολάρει, αναγκαστικά χρησιμοποιώ το Warden πάνω στο King, έτσι ώστε να τραβήξει, να υπάρξει και το ποσοστό να τραβήξει περισσότερα hits από το πουλί λόγω των Barbarians από το Enrage του King. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, ένα Loon ήθελε έτσι απλά να φύγει από εκεί. Έπεσαν και τα haste, απλά βοηθάω λίγο να πάνε λίγο πιο γρήγορα. Φαντάστηκα ότι ίσως να το πιάσει, δεν πειράζει. Ενεργοποίησα και την Queen μου για να τη βοηθήσω λίγο με τις healer από πίσω. Ναι, μπουμ, έπεσε και το Inferno. 30 level ο King, αν ήταν 40 level ίσως να είχα ένα θεματάκι. Αλλά επειδή είναι 30 level και βασικά είναι τόσα λίγα τα defenses πλέον,
και τόσα λίγα τα buildings που έχουν μείνει, που και η Queen να μη ζούσε, πάλι θα το είχα βάσει χρόνου. Εύκολη βάση κι αυτή. Πάρα πολύ ωραίο το War, μάθαμε πάρα πολλά. Ιδίως η χαμηλή στα Town Hall 9 είναι το καλύτερό τους, θεωρώ. Όπως βλέπετε σε attacks, είναι αυτό που λέω, ότι ακόμα και στα next θα δείτε έτσι τύπου τέτοιες βάσεις. Δυστυχώς δεν έχω το replay, αλλά τα έχω στο επόμενο βίντεο και με διαφορετικές εκτός από αυτές. Για να δω, μήπως είναι αυτή. Αυτό είναι κάπου τέτοιου είδους βάση πάλι, όπου με τον ίδιο τρόπο απλά καθαρίζεις όλο το από πάνω και μετά από κάτω. Απλά είναι διαφορετικό το positioning, αλλά όσο το δοκιμάζετε, τόσο θα εξοικειωθείτε και θα φτάσετε ίσως κάποια στιγμή στο σημείο που θα βγάλετε και τα τριάστερα. Δυνατά τριάστερα κιόλας. Πάει για αυτό το επεισοδιάκι. Πότε πέρασε η ώρα. 7spot.gr, δεν το ξεχνάμε, και εννοείται Clash with Andy στο Facebook. Ρίξτε και εκεί πέρα ένα like, τα λέμε και από εκεί πέρα. Και ετοιμάζω έτσι δύο βιντεάκια, ένα πολύ δυνατό με Hitman, το οποίο έχει τρομερά τριάστερα και καινούριο στυλ, και άλλο ένα με solo, το πώς να κάνετε practice. Γεια χαρά!